Η απόφαση του Eurogroup δίνει ανάσα στη χώρα, υποστήριξε ο γραμματέας της Νομαρχιακής Επιτροπής της Δημοκρατικής Αριστεράς, Παναγιώτης Χατζηγεωργίου, επισημαίνοντας παράλληλα ότι αυτό δεν λύνει βέβαια τα προβλήματα μόνο μιας, καθώς σύμφωνα με τις εκτιμήσεις η ανάκαμψη για την Ελλάδα θα ξεκινήσει προς το τέλος του 2013. Επί μήνες όλη η συζήτηση, όλη η προσπάθεια της χώρας ήταν να προχωρήσουμε σε κάποιες μεταρρυθμίσεις, να πάρουμε κάποια μέτρα και να πετύχουμε κάποια πράγματα. Αυτά τα πράγματα ήταν βεβαίως να δοθεί η δόση και να πάρουμε τη διετή επιμήκυση και την γενικότερη συμφωνία που προήλθε και στο προηγούμενο Eurogroup, δηλαδή να έχουμε και πάγωμα για 10 χρόνια των τόκων, πάγωμα για 15 χρόνια των χρεολυσίων κτλ. Συνεπώς αυτή η προσπάθεια με τον όποιο δύσκολο τρόπο για την ελληνική κοινωνία και σκληρά μέτρα για τους πολίτες απέδωσε. Αυτό το οποίο λέγαμε εμείς από τις εκλογές ακόμα ήταν ότι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία για τη χώρα. Γι' αυτό το λόγο 2 χρόνια θυσιών πήγαν στο άπατες, δεν απέδωσαν τίποτα. Θα πρέπει τώρα τουλάχιστον να καταφέρουμε να πάρουμε αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα λοιπόν η χώρα φαίνεται ότι τα πέτυχε, τα κατάφερε. Από εκεί και πέρα πραγματικά παίρνει μια ανάσα. Το ζήτημα είναι ότι από εδώ και πέρα αρχίζουν τα δύσκολα. Να φανεί δηλαδή ότι επιτέλους η οικονομία μπαίνει σε μια επανεκκίνηση, ότι οι πολίτες μπορούν με άμεσα μέτρα να ελαφρυνθούν, αυτοί που πλήττονται ιδιαίτερα, έτσι ώστε να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή και να μην πάμε σε άλλες εξέλιξεις. Το πρόβλημα δεν λύθηκε. Αναμένεται, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, ότι τέλη του 2013 ενδεχομένως να υπάρξει και μια απόφαση για ένα νέο γενναίο κούρεμα, το οποίο πράγματι θα ήταν ενδεχομένως η οριστική λύση για το πρόβλημα της χώρας.